Οι αποδοχές δεν πέφτουν μόνο στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ. Υπάρχει κύμα μείωσης μισθών στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως μέσω ατομικών συμβάσεων που κάνουν θράψη στην αγορά, και ο μέσος όρος μείωσης μισθών είναι στο 10%. Σε πολλές περιπτώσεις όμως είναι και μεγαλύτερη η μείωση των αποδοχών, ενώ δεκάδες επιχειρήσεις ζητούν την εφαρμογή επιχειρησιακών συμβάσεων, ώστε οι μισθοί να μειωθούν και κάτω από τα επίπεδα που προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις. Να δούμε το ρεπορτάζ του Στέλιου Παπαπέτρου. Σαρωτικές είναι οι αλλαγές στην αγορά αξίας εξαιτίας των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, 80 επιχειρήσεις έχουν δείξει ενδιαφέρον για μειώσεις μισθών κάτω από τις κλαδικές συμβάσεις. Παράλληλα, κάνουν θράψη οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Χιλιάδες έχουν υπογραφεί με μειώσεις μισθών κατά μέσο όρο περίπου 10%. Επίσημα στοιχεία καταγραφής των ατομικών συμβάσεων και του ποσοστού δεν υπάρχουν στο ΣΕΠΕ. Η εκτίμηση από την αγορά εργασίας ότι βρισκόμαστε στη τάξη του 10%. Οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι μέσω των ατομικών συμβάσεων οι επιχειρήσεις παρακάμπτουν τις δυσκολίες που παρουσιάζει η υπογραφή των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων. Έτσι, μειώνουν τους μισθούς και κόβουν υπερορίες χωρίς να εμπλέκονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και ταυτόχρονα αποφεύγουν την μετοπική αντιπαράθεση με τα κλαδικά συνδικάτα. Οι εργαζόμενοι, υπό την απειλή του λουκέτου της επιχείρησης ή των απολύσεων, αναγκάζονται να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών χωρίς να υπάρχουν σχετικές αναφορές στην επιθεώρηση εργασίας. Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις, υπογράφουν μισθούς τους οποίους δεν παίρνουν. Έχουμε φοβερούς εκβιασμούς, έχουμε ανασφάλιστη εργασία. Τα συνδικάτα εκφράζουν φόβους ότι μετά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, που οι επιχειρήσεις κλείνουν τους ισολογισμούς τους, δηλαδή από τον Ιούνιο, θα υπάρξουν μαζικές αιτήσεις εταιριών για υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων. Στην πράξη, αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα είναι ότι κάτω από την απειλή του κλεισίματος της επιχείρησης δέχονται εργαζόμενοι να εργάζονται για 2 ή 3 ημέρες με μειωμένο εισόδημα. Και επίσης δέχονται οι εργαζόμενοι και μείωση του μισθού, του εισοδήματός τους.